Είστε ένα από τα πρόσωπα της ημέρας. Μαζί με τα όσα έγιναν στη Νέα Παραλία. Πώς ξέφυγε τώρα εκεί? Τι έγινε? Δεν είχα, κύριε Παυλόπου, δεν είχα καμία επιθυμία να γίνω πρόσωπο της ημέρας. Ο Δήμαρχος πρέπει να κάνει τη δουλειά του, ο Δήμαρχος πρέπει να φροντίζει την καθημερινότητα. Αλλά γνωρίζετε και εσείς πολύ καλά, είχαμε και την ευκαιρία να τα πούμε και μαζί. Οι εικόνες που βλέπαμε τις προηγούμενες μέρες στο ωραιότερο κομμάτι της πόλης μας, ένα από τα ωραιότερα κομμάτια της Ελλάδας, της Μεσογείου, φαινόταν ότι θα είναι απειλητική, με την έννοια ότι όλοι πρέπει να προστατεύουμε τον εαυτό μας και τους συμπολίτες μας. Χθες, με το που είχαμε καλή μέρα, με το που βγήκε ο ήλιος, δυστυχώς βγήκαν πολλοί στη Νέα Παραλία και αναγκαστήκαμε να εισηγηθούμε στον αρμόδιο Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας να απαγορεύσει την κυκλοφορία για αρκετές ώρες της μέρας για να μπορέσουμε να αποτρέψουμε την περαιτέρω διάδοση της πανδημίας αυτής. Και ξέρετε πολύ καλά εσείς ότι σε αυτό το κτίριο από το οποίο σας μιλάω ξεκίνησε ο κορονοϊός. Η πόλη μας τα πάει καλά, η χώρα μας τα πάει καλά. Δεν θα επιτρέψουμε να συνεχιστεί. Παρακαλώ. Τώρα, πρακτικά αυτό πώς θα γίνει? Ακούσαμε τις ώρες. Ακούσαμε από τις 2 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ τις καθημερινές, από τις 8 το πρωί έως τις 10... Το Σαββατοκύριακο. Όχι. Ισχύουν αυτές οι ώρες? Είναι από τις τελικά ο Υφυπουργός αποφάσισε ότι η απαγόρευση θα είναι από τις 2 το μεσημέρι με τις 8 το πρωί από Δευτέρα έως Παρασκευή. Να το γράψουμε, και για λοιπόν. Όλο το Σαββατοκύριακο, ναι. Και για όλο το Σαββατοκύριακο. Άρα, πράγμα από που σημαίνει από ότι το μεσημέρι, σήμερα μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 8, μέχρι 8 το πρωί. Η ώρα το πρωί. Άρα και καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας και Σαββατοκύριακο κλείνει τελείως. Και για όλη τη διάρκεια της νύχτας υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας στη Νέα Παραλία για τις επόμενες τουλάχιστον 14 μέρες. Ναι. Αυτοί οι κανόνες πλέον, όποιος μπαίνει, που δεν θα επιτρέψουμε να μπει κάποιος, και εμείς και η Δημοτική Αστυνομία, δηλαδή και η Ελληνική Αστυνομία, θα έχει πρόστιμο 150 ευρώ. Για κανένα λόγο, κανείς αυτές τις ώρες δεν θα μπορεί να εισέρχεται στο κομμάτι της Νέας Παραλίας από το ύψος περίπου του Λευκού Πύργου. Άρα, ανεξάρτητα αν έχει το χαρτί, λοιπόν. Μέχρι το Μέγαρο Μουσικής. Ανεξάρτητα αν έχει το χαρτί, τίποτα δεν μπαίνει από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το πρωί και το Σαββατοκύριακο και τις 48 ώρες, μας λέτε ουσιαστικά. Και τις 48 ώρες, δηλαδή ουσιαστικά από την Παρασκευή στις 2 η ώρα το μεσημέρι μέχρι τη Δευτέρα στις 8 το πρωί. Κύριε Δήμαρχε, αυτοί είναι οι κανόνες που υπάρχουν στη Νέα Παραλία. Σκέφτεστε να προχωρήσετε σε ανάλογα μέτρα και σε άλλα σημεία? Γιατί δεν είναι μόνο η Νέα Παραλία. Είναι το ωραιότερο κομμάτι, αλλά δεν είναι μόνο η Νέα Παραλία. Είναι και η Παλιά Παραλία. Έτσι είναι και η Παλιά Παραλία, είναι και άλλα σημεία. Από το λιμάνι μέχρι το Λευκό Πύργο. Μπορεί να σταθεί εκεί προκειμένου να. Κύριε Παυλόπουλε. Να ασκηθεί. Γιατί εδώ που τα λέμε. Οι άνθρωποι έκαναν χρήση του κωδικού 6. Είπαν δηλαδή, παιδιά, εμένα μου έχετε δώσει τη δυνατότητα και καλώς την έχουμε δώσει τη δυνατότητα για να αποφορτιζόμαστε και ψυχικά, να βγω έξω μισή ώρα να τρέξω, να πάρω λίγο αέρα. Είμαστε σε περιορισμένη καραντίνα. Εδώ προφανώς το πράγμα ξέφυγε. Γιατί έχει να κάνει και με την αυτοσυγκράτηση του καθενός. Άρα λοιπόν το ερώτημά μου είναι το εξής. Θα πάτε σε οριζόντια μέτρα, σε όλες τις περιοχές που προσφέρονται για άθληση, ή σκέφτεστε να βάλετε δυνάμεις της δημοτικής αστυνομίας ή της αστυνομίας, της ελληνικής αστυνομίας, προκειμένου να διαχειρίζονται τον κόσμο? Η δημοτική αστυνομία έχει κάνει εκατοντάδες ελέγχους μέχρι στιγμής σε όλα τα σημεία της πόλης μας, ούτως ώστε να ελέγχεται κατά πόσο όσοι βγαίνουν αξιοποιώντας αυτές τις 6 δυνατότητες που δίνει πλέον ο περιοριστικός κανόνας που υπάρχει για τις μετακινήσεις. Αλλά δυστυχώς αυτή η περίπτωση 6 που είπατε δεν έχει ούτε χρονικό ούτε χωρικό περιορισμό. Σωστά. Και αυτού κάνανε εκμετάλλευση κάποιοι, θα έλεγα, και καταχρηστικά σε πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί ξέρετε, αυτοί που κάνανε βόλτα στην παραλία, η παρέα ή με τον καφέ στο χέρι, ξέρετε, ήταν της γειτονιάς. Ήταν κάποιοι οι οποίοι προφανώς σε κατάσταση έτσι κούρασης, ψυχολογικής πίεσης, κάνανε αυτή τη βόλτα, η οποία όμως κάτω από αυτές τις συνθήκες δεν μπορούμε να την επιτρέψουμε. Δεν είναι εποχή, ξέρετε, για να ξεσκάσει κάποιος, ούτε είναι η εποχή που θα αξιοποιήσει αυτό το τόσο ωραίο τοπίο και τον ήλιο που κάτι έχουμε. Τελευταίο. Είναι μια περίοδος περισυλλογής και μια περίοδο αυτοσυγκράτησης μέσα στα σπίτια. Όπου αλλού χρειαστεί, για να απαντήσω στην ερώτησή σας, θα εισηγηθούμε.
Από το λιμάνι μέχρι το Λευκό Πύργο. Εφόσον προκύψει και εκεί το θέμα, προφανώς θα κοιτάξουμε να διασφαλίσουμε τη δημόσια υγεία. Αυτός είναι ο μόνος γνώμονας. Είμαι κατά τον περιορισμό, ξέρετε. Είμαι ένας άνθρωπος εξαιρετικά ανοιχτός και φιλελεύθερος. Mm-hmm. Αλλά δυστυχώς αυτή τη στιγμή έχουμε να διαφυλάξουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, που είναι η δημόσια υγεία. Όσοι από αυτούς δεν το καταλαβαίνουν οι ίδιοι, όσοι δεν το αντιλαμβάνονται, θα φροντίσουμε να τους το θυμίσουμε εμείς, γιατί η δημόσια υγεία αφορά πλέον όλους μας. Ναι. Και πρώτο και καλύτερο, βέβαια, τον πρώτο δημόσιο. Ίσως πρέπει να βγάλετε πόλης. Και μία εγκύκλιο που θα λέει ότι το Ιγκουάνα δεν είναι στα κατοικίδια που πάει δε βόλτα. Καταλαβαίνετε και από αυτή την εικόνα. Ναι. Καταλαβαίνετε πόση σοβαρότητα υπήρχε σε αρκετούς από αυτούς που κάνουν αυτή τη βόλτα. Είναι, ξέρετε, πολύ λίγοι μπροστά στους πάρα πολλούς που συμμορφώνονται, αλλά δυστυχώς δίνουν και κακή εικόνα και παίρνουν κακό νόημα. Και από την άλλη πλευρά, ξέρετε, και αυτοί οι ίδιοι μπορούν να δημιουργήσουν ένα πρόβλημα το οποίο θα το βρούμε όλοι μπροστά μας. Ναι. Μάλιστα. Δήμαρχε, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, Δήμαρχε. Εγώ σε ευχαριστώ. Καλή δύναμη σε όλους και ελπίζω να συνετιστούμε στα μέτρα, ούτως ώστε να αντιμετωπίσουμε. Να μην έχουμε χειρότερα. Όσο γίνεται πιο σύντομα. Έτσι, ακριβώς αυτό. Μέχρι στιγμής τα πήγαμε καλά. Χρειάζεται υπομονή, χρειάζεται επιμονή για να το νικήσουμε το θεριό όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Ναι, γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι αν δεν λειτουργήσει η περιορισμένη καραντίνα, θα πάμε σε καθολική. Και η καθολική καραντίνα είναι άγρια. Ναι, ποιος το θέλει αυτό? Κανείς. Στο χέρι μας είναι. Φοβάμαι όμως ότι δεν στο καταλαβαίνουμε. Στο χέρι μας είναι να το αποφύγουμε. Έτσι. Πώς πρέπει ακριβώς να το αποφύγουμε. Κάτι τελευταίο. Σήμερα θα γίνονται συστάσεις. Και βόλτα μπορούμε να κάνουμε και γυμναστική μπορούμε να κάνουμε και το κατοικίδιό μας να βγάλουμε γύρω από το σπίτι μας. Σήμερα θα γίνονται συστάσεις. Όλοι έχουμε μια μικρή μεγάλη γειτονιά. Από σήμερα. Γιατί σήμερα προφανώς θα είμαστε λίγο πιο ελαστικοί. Ξέρετε, πάντα έτσι ξεκινάμε την πρώτη μέρα. Προφανώς κάποιοι δεν ενημερώθηκαν. Κάποιοι μπορεί να μην έχουν μάθει για το τι πρόκειται να γίνει. Σήμερα θα είναι η πρώτη μέρα, όπως ξεκίνησε και το μέτρο των περιορισμών σε όλη τη χώρα. Αλλά από αύριο, πολύ αυστηρά και με πολύ μεγάλη προσήλωση σε αυτό που πρέπει να πετύχουμε στο τέλος, κανείς δεν μπαίνει στη Νέα Παραλία αυτές τις ώρες και δεν προκαλούμε ανθρωποσυνοστισμό πουθενά, ούτε στις λαϊκές, ούτε έξω από τις τράπεζες. Πουθενά, κύριε. Μιας και το λέτε τώρα, κύριε Σαφώνη, το μεγάλο μας όπλο.